Συγκέντρωση διαμαρτυρίας και πορεία ως την εισαγγελία της Σάρτας πραγματοποίησαν την Πέμπτη μετανάστες και ειδικότερα υπήκοοι Πακιστάν με αφορμή τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε προημερών και είχε ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό ομοεθνή τους. Γεια σας. Ήρθαμε εδώ, μαζευτήκαμε όλα τα παιδιά που έγινε προχτές, που χτύπησαν δύο παιδιά από εμάς το αυτοκίνητο. Κάθε χρόνο μας γίνεται έτσι. Και εδώ μας λένε, δηλαδή, δεν φαίνομαι στη νύχτα. Και μπήκαμε όλοι, σταμάτησαμε δουλειά και λέμε, δηλαδή, άμα δεν φαίνομαι, θα μας πατήσει αυτοκίνητα. Και δεύτερο, όταν πάμε προς Χαλκιά, δεν έχουμε αυτοκίνητα να... Πάμε με αυτοκίνητα εμείς, με τα πόδια περπατάμε. Και δεν μας προσέχει κανένα και μας πατάει, μας χτυπάει με αυτοκίνητα. Και τώρα τι θα κάνετε τώρα? Τώρα ήρθαμε δηλαδή, ζητάμε δικαιοσύνη και τα παιδιά, είναι πέμπτο παιδί από Πακιστάν, Αφγανιστάν που γίνεται με αυτόν τον δρόμο. Έχουμε ένα φίλο μας εδώ, αυτό το παιδί. Έχει όλα τα σίδρα μέσα στα χέρια και αυτό, έτσι μας κάνει. Και τώρα δηλαδή, έχετε κλείσει το δρόμο εδώ, έχετε κλείσει το δρόμο. Ναι, γι' αυτό έκλεισαμε τον δρόμο. Άμα δεν γίνεται να μας φτιάξει και ένα πεζοδρόμο. Να περπατήσουμε στο πεζοδρόμο. Θα μιλήσει και δύο ελίξει αυτός. Μέχρι πότε θα είναι κλειστός ο δρόμος, πώς θα τον κρατήσει κλειστό? Πώς να σας πω, τώρα τα παιδιά λένε τα πάμε μέσα στη εισαγγελία και... μέχρι να βρούμε άκρη. Ζήταμε δικαίωση, τόνισαν εκπρόσωποι τους, και από την πολιτεία να μας προστατεύσει. Σήμερα μαζευτήκαμε αυτό το παιδί, το λένε Ιμράν. Είναι από Πακιστάν. Έχει δύο μωρά. Ένα είναι 1,5 χρονών και το άλλο είναι 3 χρονών. Και δεν ξέρει ακόμα, δηλαδή, ο μάνα πατέρα του που πέτανε. Το περιμένουν, δηλαδή, να δουλέψουν εδώ, να στείλει κανένα χρήμα εκεί, να ζουν 7. Εδώ κάθε χρόνο μας γίνεται έτσι. Είναι πέμπτο άνθρωπος που το χτυπάνε με το αυτοκίνητο και πετάνε. Και ήρθαμε σήμερα, δηλαδή, εμείς δεν έχουμε αυτοκίνητα να λεωφορείουμε με αυτοκίνητα. Με τα πόδια περπατάμε. Είμαστε άνθρωποι, δηλαδή να μας προσέχουν λίγο, να μην μας πατάνε με αυτοκίνητα. Και ήρθαμε να ζητήσουμε δικαιοσύνη για αυτό το άνθρωπο και τα άλλα που πέτανε. Έχουν και families, έχουν παιδιά, δεν μπορούν να ζουν αυτά χωρίς. Εμείς περιμένουν, καταλαβαίνεις. Και αυτό... Σταμάτησαν όλοι σήμερα να μην πάμε δουλειά και να βγούμε εδώ γιατί μας κάνουνε. Γιατί με τα πόδια περπατάμε εμείς. Δεν έχουμε αυτοκίνητα, δεν έχουμε χρήματα να αγοράσουμε κι εμείς να περπατήσουμε, δηλαδή να λεωφορείουμε με αυτοκίνητα. Το που ζητάτε είναι προσοχή από τους οδηγούς. Ναι. Το βράδυ που περπατάτε, ναι. Προάδυ, και τώρα το δεύτερο, που τα πούμε το Δήμο στο Άρτα, να πρέπει να έχει εκεί όταν πάμε προς Χαλκιάδης. Δεν έχει παίζει δρόμο αυτό το δρόμο. Και όταν πάμε προς Χαλκιάδης, με τα πόδια είμαστε, με δρόμο πάμε. Να κάνει κάτι άμα μπορούν, δηλαδή είναι ζωές, δεν είμαστε πλάκα. Όλοι άνθρωποι είμαστε. Να περπατούν, μας λένε δεν φαίνεται εσείς. Και άμα δεν φαίνομαι, τι να κάνουμε, αυτό μαζεύτηκαμε εμείς. Όλοι... Και ο άλλος έχει μικρά κουρίτσια. Και τι θα γίνει, πέντα πέτανε, δεν έκανα τίποτα ασφάλεια. Τα παιδιά ήταν όλα κανονικά. Και το πάτε στα αυτοκίνητα και από ασφάλεια ζητάμε τίποτα. Γιατί τι θα γίνει εκεί πέρα για κουρίτσια. Έσπασε, ήταν ένα σκουμίο μέσα. Κανένας δεν το βοήθησε. Κάτι χρόνο γίνεται από το πράγμα.
Αυτό ήταν αδερφός μου. Αδερφός μου είναι. Και τι ζητάς σήμερα από εδώ. Του είναι να πιστεύει να πάει και πολλοί. Ορδού πολλοί, ορδού πολλοί, μια πήγε πολλοί.